Να περάσουμε όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία. Στη γραμμή μας βρίσκεται ο κύριος Χαϊκάλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλημέρα κύριε Χαϊκάλη. Καλή σας μέρα, αλλά σας ακούω πάρα πολύ στο βάθος. Δεν έχω καθόλου ήχο καλό, δηλαδή πιέζω πάρα πολύ το αυτί μου για να σας ακούσω. Μην ανησυχείτε, η ομάδα εδώ πέρα θα το φτιάξει αμέσως. Δεν ξέρω, μήπως μας ακούτε καλύτερα τώρα. Ήδη είναι λίγο καλύτερα. Μπράβο. Λίγο καλύτερα, χωρίς να το τέλειω. Και όσο περνάει η ώρα θα γίνεται και ακόμα καλύτερα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας ανοίγετε και εσείς τη μέρα. Είστε ο πρώτος ο οποίος θα μιλήσουμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Χαϊκάλη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από τη Χρυσή Αυγή? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα πολύ επικίνδυνο, θα έλεγα, για να κάνεις μία συζήτηση, στην οποία ουσιαστικά δεν έχουν ξεκίνησε περίεργα, καλά μάλλον θα έλεγα, με την έννοια ότι ωραία συνελήφθησαν κάποια άτομα. Από εκεί και πέρα χάλασε κάπως η συνταγή με την έξοδο των τριών, που σημαίνει δεν είχε δεθεί καλά η κατηγορία. Ήρθε η προφυλάκηση του κ. Μιχαλολιάκου και δημιούργησε πολλές απορίες αν κατά πόσο είναι συνδεδεμένος με το έγκλημα ή όχι, και περιμέναμε όλοι τον κύριο Παπά, ο οποίος μπήκε και αυτός χωρίς να ενέχεται σε τηλέφωνο, και δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα πολλά ερωτηματικά. Κατά πόσο είναι δεμένες καλά οι κατηγορίες, ή μήπως είναι ένα κυρωδενητικό πυροτέχνημα, το οποίο θα οδηγήσει, αν αποδειχθεί, θα οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, θα μας βάλει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Γι' αυτό πιστεύω ότι πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύω ότι έχει κάνει καλά τη δουλειά της, πιστεύουμε ότι βασίζεται και προχωράει στις αποφάσεις της βάσης στοιχείων, και ευχόμαστε να μην διαψευτεί η ίδια στο τέλος, γιατί εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πιστεύετε, κύριε Χαϊκάλη, μας ακούτε? Ναι, τώρα ναι. Γιατί πιστεύετε ότι, σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες, γιατί έγινε τώρα η αποκάλυψη της Χρυσής Αυγής, καθώς τόσα χρόνια γνωρίζουμε? Λίγο πολύ όλοι. Λίγο πολύ, ναι. Αυτό πάλι είναι ένα κενό, διότι ενώ με τόσα στοιχεία που είχαν με τους Αιγύπτιους, με τους Πακιστανούς, με τις δολοφονίες που είχαν γίνει, απόπειρες θα έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για δολοφονικές πράξεις, δεν είχε παρέμβει ο εισαγγελέας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν σε μία νύχτα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα να στέλνει υλικό ο κύριος Δένδιας 32 δικογραφίες, 32 εκθέσεις στην εισαγγελία και να διατάσσεται δικαστική έρευνα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το είχαμε αποφύγει το θέμα, το αίμα του Παύλου του Φίσα. Τουλάχιστον όμως, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ας γίνει κάτι, αλλά ένα ουσιαστικό. Δηλαδή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί φοβάμαι που μπορούν τα πράγματα στον αέρα. Αυτό με φοβίζει περισσότερο. Μήπως είναι ένα κυβερνητικό πυροτέχνημα. Μήπως είναι... Μου αρέσει η πολιτική βούληση, συγχαίρω για την πολιτική βούληση, όλο αυτό αν θέλετε να πάει στη φυλακή η Χρυσή Αυγή, να καταδικαστούν οι εγκληματικές οργανώσεις, αλλά μην συμπλέκουμε με πολιτικά τερτύπια τα οποία θα μας οδηγήσουν σε επικίνδυνες ατραπούς και οι οποίες θα είναι μετά χωρίς γυρισμό. Δεν ξέρω, είμαι πολύ διστακτικός αυτή τη στιγμή στο να εκφέρω άποψη και θέση για κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί πλήρως από την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Χαϊκάλη, γενικώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και όταν λέω κατάσταση εννοώ την οικονομική κρίση από τη μία, την πολιτική αστάθεια από την άλλη, τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις της Τρόικα, την τιμή του πετρελαίου να σκαρφαλώνει καθημερινά όλο και παραπάνω. Την ανεργία στα ύψη. Την ανεργία πρωταθλητή. Τις κατασχέσεις των σπιτιών οι οποίες θα ακολουθήσουν. Και όλα αυτά τα δυσάρεστα που καθημερινά ακούμε. Ακούμε παράλληλα με αυτά ένα σενάριο για πρόορες εκλογές. Εσάς ποια είναι μπορείτε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό, έχετε Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαράς θα θέλει τις εκλογές, κοντά αυτή πάνω στον Βενιζέλο, ο οποίος προφανώς δεν τις θέλει τις εκλογές, γιατί ίσως καταδεικνύουν χαμηλά ποσοστά στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά οι πραγματικές δημοσκοπήσεις εννοώ, και όχι αυτές που βγαίνουν. Από την άλλη, αν δεν πάμε σε εκλογές, θα υπάρξει ένα παράδοξο. Το Μάιο είναι οι δημοτικές και οι ευρωεκλογές. Πώς θα κατέβει το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, συγκυβερνώντας με τη Νέα Δημοκρατία?
και θα κατέβει τι, να διεκδικήσει μόνο του δύναμη στην Ευρωβουλή, συγκυβερνώντας με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγο παράδοξο αυτό. Πρέπει να ξεκαθαριστεί, νομίζω. Πάντως, οποιαδήποτε, γιατί ακούω τον κύριο Βενιζέλο που μιλάει ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση να πάμε σε εκλογές κτλ. Ποτέ οι εκλογές δεν απετέλεσαν κίνδυνο για τη Δημοκρατία. Και νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να προχωρήσουμε σε εκλογές για να δώσει να δείξει τη βούλησή του ο ελληνικός λαός που θέλει να οδηγηθεί από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένες οι εκλογές να γίνουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Δημοκρατία κινδυνεύει από τις εκλογές και χωρίς να σημαίνει ότι θα υπάρξει πολιτική αστάθεια. Η Δημοκρατία πρέπει να κατοχυρώσει θέσεις, θεσμούς, ώστε να είναι αδιαφυσβήτητα χτύπητη. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, με τον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής να είναι μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή και τον υπαρχηγό, όπως πολλοί τον λένε, θεωρείτε ότι το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν και ψηφίσαν στη Χρυσή Αυγή, που πιστεύουν στην ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, θα παραμείνει το ίδιο ή θα πιστεύετε ότι θα μειωθεί? Η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, έξω από κάποιες ναζιστικές εκφάνσεις οι οποίες έχει και πρότυπα, δεν νομίζω πολιτική ιδεολογία για το πώς θα διαχειριστεί την κρίση στην Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τους πολιτικούς Χρυσής Αυγής να μας εξηγούν τι θα κάνουν για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, ποια είναι η πρόθεσή τους για τα εθνικά θέματα, ποια είναι η θέση τους για την εξωτερική πολιτική, για τα οικονομικά θέματα, πώς θα δώσουν τροπή στην αυτό, πώς θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Όλα αυτά τα προβλήματα που ζει αυτή τη στιγμή η χώρα, θα ήθελα να τα ακούσω πολιτικά. Με ποιο τρόπο θα ουσιαστικά θα τα λύσουν. Και γι' αυτό διαφωνούμε κάποιους που λένε δεν κάθομαι να συζητήσω. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί ένας κόσμος που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή τη ψηφίζει σε απόγνωση, γιατί θέλει να έχει την δυσαρέσκειά του, πιστεύει ότι είναι ένα αντισυστημικό κόμμα και πιστεύει ότι εκεί θα βρει λύση. Για μένα η Χρυσή Αυγή είναι μια πολιτική εξαρμάτωση. Καλύπτει το θυμικό του Έλληνα προσωρινά, αλλά δεν του δίνει λύση. Εκεί πάνω σε αυτό το σημείο πρέπει να αποδομήσουμε την πολιτική ιδεολογία, την όποια η πολιτική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, και να δείξουμε ότι τελικά είναι μια φούσκα. Ότι είναι πομφόλιγες οι οποίοι ουσιαστικά δεν λειτουργούν και δεν έχουν τίποτα στον κόσμο. Κύριε Χαϊκάλη, ακριβώς αυτό που είπατε, γιατί ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση. Πολλοί ήταν ο κόσμος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε τη Χρυσή Αυγή επειδή ήταν αγανακτισμένος. Πιστεύετε ότι το ποσοστό αυτό στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, θα μειωθεί ή θα αυξηθεί? Θέλω να πιστεύω ότι θα μειωθεί, με την έννοια ότι έξω από το κυνήγι το οποίο γίνεται με τη Χρυσή Αυγή και από να δεικνύει την εγκληματική οργάνωση του κόμματος που υπάρχει από κάτω σαν δεύτερο πλάνο, είναι μια εγκληματική οργάνωση με ένα πολιτικό μανδύα. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να αναδείξουμε και αυτή είναι η θέση των πολιτικών που δεν έχουν πείσει μέχρι στιγμής, είτε με διάλογο, είτε με την άρνησή του να συζητήσουν, είτε με οτιδήποτε άλλο τρόπο, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα πουκάμισο κενό. Δεν έχει πολιτικό λόγο, δεν έχει ύπαρξη, δεν μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο, διότι θεωρώ ότι το να πας να κατουράς στο ΜΕΚΑ, ας πούμε, για να χτυπήσεις τον Μπόμπολα δεν αποτελεί λύση, ούτε επίσης να πηγαίνεις και να λες για το μέλλον τελευταίο θα βάλω νάρκες στα σύνορα, ούτε να βρεις μέσα στο κοινοβούλιο προέδρους και αντιπροέδρους της Βουλής. Δεν αποτελούν δείγματα δημοκρατίας, δεν αποτελούν δείγματα πολιτισμού, δεν αποτελούν δείγματα, αν θέλετε, αντιστημικότητας των πραγμάτων. Αν θέλει κάποιος να χτυπήσει το σύστημα, γιατί το ακούω πάρα πολύ, το σύστημα χτυπιέται με σύστημα. Δεν χτυπιέται ούτε με κραυγές, ούτε με βιαιότητες, ούτε με κλιματικές οργανώσεις. Το σύστημα για να το αντιμετωπίσεις θέλει λόγο, θέλει προτάσεις, θέλει οι οποίες να περάσουν στον κόσμο και να τους εξηγήσεις με ποιο τρόπο θα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή για μένα είναι η δυναμική της πολιτικής και αυτή πάνω απ' όλα ο ορισμός της πολιτικής που την θέτει και ο Αριστοτέλης είναι η τέχνη του εφικτού. Τι μπορεί να γίνει πραγματικά για να βγει από τα διέξοδο. Επιμένω πάλι στην πρότασή μου που έχω κάνει ότι αυτή τη στιγμή η μετάβαση από τη μνημονιακή πολιτική στην αντιμνημονιακή πολιτική πρέπει να γίνει από μια οικουμενική κυβέρνηση η οποία θα δράσει ουσιαστικά και με εθνικό και στρατηγικό σχεδιασμό για να ανταπεξέλθει η χώρα στις όποιες υποχρεώσεις της, αλλά και να βγει από τα διέξοδα. Και από εκεί και πέρα, οι οποιασδήποτε έχει βιαιότητες και οι οποιασδήποτε έχει ακρότητες θα πρέπει να περάσουν στο παρελθόν και να αποτελούν λύθη σε λίγο. Κύριε Χαϊκάλη, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ακούμε από διάφορους και από εσάς τώρα που το είπατε, αλλά και από άλλους διάφορους εκπροσώπους κόμματος, να περάσουμε, λέει, από τη μνημονιακή στην αντιμνημονιακή πολιτική. Πόσο εφικτό είναι αυτό? Είναι εφικτό. Είναι εφικτό εάν όμως είμαστε όλοι μαζεμένοι,
με όλη αυτή τη διάθεση των πραγμάτων, με όλη αυτή τη διάθεση των πραγμάτων που υπάρχει, στο να βοηθήσουμε στη χώρα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, γιατί, αλλά ποιες υποχρεώσεις της, αυτό που λέμε ένα έκλωμα του λογιστικού χρέους, να ζητήσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις, να κάνει συντακτική εθνοσυνέλευση για να αποκτήσει το πολιτικό σύστημα αξιοπιστία. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια τέτοια βάση που να είναι από όλους μαζεμένους και να τύχουν της αποδοχής και να καταδικείται η οποιαδήποτε αντίθεση, συγγνώμη, και η μη συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων σε μια τέτοια ενέργεια η οποία πάει να γίνει προς όφελος της χώρας. Κάποτε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να βάλουμε τα κόμματα κάτω από την πατρίδα, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε εμείς οι Έλληνες κομματικά και όχι πατριωτικά. Θα πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε κάτω, να δούμε. Χρειάζεται συντακτική εθνοσυνέλευση. Χρειάζεται όχι αναθεώρηση τάγματος, εκβάθρον αναθεώρηση. Γι' αυτό μιλάω για συντακτική εθνοσυνέλευση. Χρειάζεται η χώρα ένα κοινό προγραμματισμό και σχεδιασμό για το πού θα πάμε. Χρειάζεται εθνική αστική πολιτική. Δηλαδή να δημιουργηθούν τάξεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν καταρρεύσει και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει εργατική τάξη, δεν υπάρχει αστική τάξη, δεν υπάρχει μεσαία τάξη, δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, δεν υπάρχει σχέδιο για δευτερογενή παραγωγή, για στοιχεία δευτερογενής παραγωγής, μεταποίηση τροφίμων κτλ. Και ρούχων και βιομηχανίας γενικότερα. Του δευτερογενούς τομέα, δεν υπάρχει τίποτα. Πού πάμε αυτή τη χώρα, πώς θα αναδείξουμε το υψηλό δυναμικό της χώρας που το στέλνουμε στο εξωτερικό, πώς θα αναδείξουμε τους πλουτοπαραγωγικούς τομείς της χώρας μας, τι σχεδιασμός υπάρχει, θα τα δώσουμε όλα στους ξένους ή θα τα εκμεταλλευτούμε. Όλα αυτά απαιτούν μια λύση οικουμενική. Μια λύση από μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά θα λειτουργήσει υπέρ του πατρίδας μας και όχι μέσα από κομματικά ωφέλη. Κύριε Χαϊκάλη, μια προφητική, ας πούμε, ερώτηση. Ποιο πιστεύετε μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι θα είναι το αύριο της χώρας, το αύριο αυτής της χώρας που εκτός από τις άσχημες πολιτικές εξελίξεις έχει και την κρίση, κάτι το οποίο αυτές τις μέρες έχει ξεχαστεί να αναφέρετε. Δεν σας άκουσα καλά. Τι έχει ξεχαστεί να αναφέρετε το? Η κρίση. Με όλα αυτά τα πολιτικά γεγονότα έχουμε ξεχάσει το θέμα το ότι ο κόσμος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν το έχουμε ξεχάσει και δεν το βλέπουμε. Καλά, δεν το έχουμε ξεχάσει όλοι. Το βλέπουμε. Όταν συζητούν επίσης και σε λίγο για τις κατασχέσεις των ακινήτων, για την εφορία, όταν χρωστάς παραδείγματος χάρη 20.000 και έχεις ένα ακίνητο 100.000, θα σου παίρνει το ακίνητο η εφορία. Γιατί χθες το άγουα και τρόμαξα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το φέρουν το πράγμα στην Βουλή. Γιατί είναι μέσα στα σχέδια του ενός νομοσχεδίου το οποίο θέλει να φέρει η κυβέρνηση για τα θέματα των ακινήτων. Γενικά, όταν ξέρει ότι ο Έλληνας είναι συνυφασμένος με την ιδέα της ιδιοκτησίας και έχει λόγους ιστορικούς και να δέσει αυτή τη μέσα του την έννοια της ιδιοκτησίας, πώς μπορείς να οδηγήσεις μια χώρα σε τέτοιους ανθρώπους? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε σε μια χώρα η οποία έχει ανεργία, η οποία δεν έχει όραμα, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει ιδιωτικό επίπεδο, δεν έχει κοινωνικές παροχές? Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα ξεχνάμε. Απλώς για να ξεκινήσουμε πρέπει να ξεκινήσουμε από χθες. Όχι σήμερα, χθες. Άρα λοιπόν κάθε μέρα που περνάει είναι επικίνδυνη. Κάθε μέρα που περνάει αφήνει πίσω τις κενά τα οποία κάθε μέρα που περνάει θα δυσκολεύουν περισσότερο. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μαζί τώρα όμως, χτες. Όχι να περάσουμε τα χρόνια για να δούμε. Εκτός και υπάρχει μια τεταλμένη υπηρεσία στο να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια ομοσπονδία της Ευρώπης, όπου απλώς η Βουλή θα είναι ένα διοικητήριο, όπου θα παίρνονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα έχουν βγει από τις Βρυξέλλες, όπου δεν θα υπάρχουν σύμβουλα, δεν θα υπάρχουν αξίες, δεν θα υπάρχουν οράματα, δεν θα υπάρχουν ελπίδες για αυτόν τον τόπο και θα λειτουργεί κάτω από ένα καθεστώς μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εκεί είναι για μένα. Δεν θα μπορεί να παράξει πολιτισμό, δεν θα μπορεί να παράξει τίποτα στη χώρα σου, όλα θα είναι ελεγχόμενα. Φοβάμαι ότι αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο και νομίζω ότι πάνω εκεί υπακούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Κύριε Χαϊκάλη, τώρα έχει προφυλακιστεί και ο κύριος Μιχαλολιάκος και ο κύριος Παπάς, ο οποίος ήταν μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό πιστεύετε, τι προβλήματα θα δημιουργήσει στην συνοχή γενικώς της Βουλής αυτή τη στιγμή? Γιατί και εσείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, ανησυχείτε. Ποια είναι η στάση που σκοπεύετε να κρατήσετε? Κοιτάξτε, εμείς θα κρατήσουμε τη στάση που απαιτεί η δημοκρατία. Νυφαλιότητα, ψυχραιμία και με νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η όποια χή ανομαλία υπάρξει ή θα υπάρχει ή θα υπάρξει μέσα στο κοινοβούλιο. Θέλω να πω δηλαδή από την κοινοβουλευτική ομάδα, από το πώς θα αναποφύγουμε επαναληπτικές εκλογές οι οποίες θα γίνονται επισκοπού. Αυτά μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις γίνονται και με μία αναθεώρηση του συντάγματος. Η Βουλή αυτή είναι αναθεωρητική, μπορεί να φτιάξει ένα σύνταγμα πάλι και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να θεμελιώσει γερά τη δημοκρατία. Γιατί πραγματικά ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τις οποίες
Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε τις λύσεις, δεν μπορούσαμε να παραδείξουμε ποτέ ότι οι βουλευτές θα πηγαίνανε με χειροπέδες στον Κορυδαλό. Δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά τα πράγματα και δεν τα είχε σκεφτεί ο νομοθέτης και καλά έκανε και δεν τα είχε σκεφτεί. Αλλά δυστυχώς να που προέκυψαν. Αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν όλο από εδώ και πέρα. Και θα παραμείνουν και θα είναι στην ιστορία της Ελλάδας. Και θα παραμείνουν και θα είναι ιστορία της χώρας. Δεν πειράζει. Ας είμαστε πρωτοπόροι σε κάτι τέτοιο και ας όμως θέσουμε και δώσουμε τα δείγματα ότι μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις και ότι μπορούμε να θεμελιώνουμε πραγματικά το πολίτημα από το οποίο ξεκίνησε σε αυτή τη χώρα. Να σας κάνω και μία ερώτηση, το οποίο εκτός από τον κόσμο απασχολεί, για να είμαι ειλικρινής, και εμένα την ίδια. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας σχετικά, γιατί είδαμε τις τελευταίες ημέρες ότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι και αστυνομικοί ήταν μέσα, δηλαδή εν ενεργή αστυνομικοί. Α, μάλιστα, ναι. Ήτανε στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Ακούστε, ότι υπήρχαν επίορχοι στην αστυνομία, αυτό είναι γεγονός. Αυτό λοιπόν η πολιτεία πρέπει συντεταγμένα και με ψυχραιμία να τους αποβάλει από το σώμα, γιατί δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της δημοκρατίας και της πολιτείας. Από εκεί και πέρα όμως, το να παίρνουμε συλλήβη όλη την αστυνομία στο στόμα μας και να αρχίζουμε να ευρίζουμε την αστυνομία και να ξεφτιλίζουμε τους αστυνομικούς, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να υπάρξει και νομίζω ότι δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή, γιατί αδικούμε πραγματικά τους αστυνομικούς οι οποίοι δουλεύουν και έχουν κάνει δουλειά αυτή τη στιγμή με το φιλότιμό τους. Γιατί κανείς δεν μιλάει το πώς αυτή τη στιγμή λειτουργεί η αστυνομία. Ότι βγαίνουν έξω και ψάχνουν χορηγούς για να πάρουν Α4, ότι ψάχνουν συνεργεία τα αυτοκίνητα για να τους βάλουν μεταχειρισμένες τσιμούχες, να τους αλλάξουν ανταλλακτικά, έχουν ένα μισθό ο οποίος είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι στα όρια της στόχιας, είναι πιο κάτω από τα όρια της στόχιας. Δηλαδή, μην τους αδικούμε. Δεν παίρνουν νυχτερινά, δουλεύουν υπό αντίξωες συνθήκες, όχι συλλήβουν την αστυνομία. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ τον κόσμο να μην μπερδεύει. Ναι, υπάρχουν επίορκοι. Όπως υπάρχουν σε όλο το δημόσιο επίορκοι. Γρήγορα το κράτος και συντεταγμένα θα πρέπει να τους αποβάλει. Αλλά όχι μαζικές εκαθαρίσεις. Κύριε Χαϊκάλη, θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Σκέφτομαι, επειδή ακούσαμε από τη μία η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, από την άλλη όμως ακούσαμε και την εγκληματική οργάνωση μεταξύ Άκη Τσοχατζόπουλου και Γιάννη Σμπόκου. Ποια είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση από τις δύο που σας ανησυχεί περισσότερο? Όλες. Όλες. Και εδώ είναι το κενό, γι' αυτό και εγώ είμαι από αυτούς που δεν πανηγύρισαν και δεν συμμετείχαν στην, αν θέλετε, σκέψη ότι νίκησε η δημοκρατία εκείνη την ημέρα, επειδή συνελήφθησαν κάποιοι της Χρυσής Αυγής, της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, αλλά πιστεύω ότι η νίκη της δημοκρατίας θα έλθει όταν υπάρξει ισοτιμία και ισονομία για όλους, όταν πράγματα θα οδηγηθούν στη φυλακή όλοι αυτοί που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, όταν θα αποκαλυφθούν όλα αυτά τα σκάνδαλα, όταν όλοι οι συμμετέχοντες σε παρακρατικές οργανώσεις, αυτοί που έκαψαν τα 4 άτομα στη Μαρφίν, και λέω 4 γιατί πάνω και το παιδί της Αιγίου γυναίκας, να μην το ξεχνάμε αυτό, αυτοί που πήγαν να χτυπήσουν τον Πάνο Καμένο, αυτοί που έβαλαν φωτιά στο πρώτο θέμα, ό,τι υπάρχει σε βία πρέπει να καταδικάζεται. Και νομίζω ότι μόνο αν νικηθεί και πατηθεί η βία, τότε μπορεί να μιλάμε για κίνδυνο της δημοκρατίας, για νίκη της δημοκρατίας, και επίσης να μιλάμε ότι όταν υπάρξει ισοτιμία, ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα σωστό δρόμο και μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά για ανάπτυξη. Κύριε Χαϊκάλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε και πάλι με οτιδήποτε νεότερο αφορά όλη την πολιτική σκηνή. Με πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά επίσης, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.